Πολιτική βεντέτα. Πολιτικές διαφωνίες είχα βέβαια με τον κύριο Καμένο και έχω. Στον άλλη ιστορία. Αλλά δεν μας εμποδίζει να συνεπάρχουμε. Το θέμα των συνεργασιών των κυβερνητικών είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται από το εκλογικό αποτέλεσμα. Και στη βάση πρώτον του να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των μνημονίων, δεύτερον τα ζήματα της διαφθοράς, υπήρξε μια συνεργασία των ανεξαρτήτων Ελλήνων με το ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει στο στέλνος, φεύγουν τα μνημόνια τώρα. Μα είναι σαφές ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Και δεν λέω ότι πριν τις εκλογές θα υπάρξει αλλαγή αλίμονο, αλλά είναι προφανές ότι όλα τίθεται με νέους όρους. Όπως είπατε και εσείς, φτάσαμε στο τέλος του μνημονιακού, της Δανειακής Σύμβασης που έχει μια συγκεκριμένη επιτήρηση. Είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα που όλα τα βλέπουμε με διαφορετικό τρόπο. Όχι, επαναλαμβάνομαι, όρους κυβερνητικής αστάθειας. Η σταθερότητα θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές, οι οποίες, αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και από την Ευγέννη, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις, διότι δεν υπάρχουν οι περσινοί όροι που επέβαλαν αυτό το στοιχείο. Να το αναφερθούμε συντάξεις. Έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά μεγέθη και θεμελιώδη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο επιχείρημα της κυβέρνησης για να ανατρέψει συμφωνίες που επέβαλε το ΔΝΤΟΥ, που σήμερα δεν υπάρχει στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΔΝΤΟΥ. Φέτος έχουμε άλλη πραγματικότητα. Και άκουσα με ελπίδα τα όσα είπε ο κύριος Μοσχοβησή, που σε γενικέ γραμμές θετικός ήταν ο Μοσχοβησή χθες. Τώρα, τι θα γίνει δεν είναι θέμα του Μοσχοβησή, είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Που πρέπει να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Και αν είναι να γίνει κάτι, να σωθούν οι συντάξεις και το αφορολόγητο, αυτό μόνο με αυτή η κυβέρνηση μπορεί να γίνει. Και όχι άλλη. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που αποφάσισε να τις κόψει. Που αναγκάστηκε να βάλει, να πάρει αυτά τα μέτρα για να τα ανατρέψει. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τις συντάξεις τις έχουν λιανίσει, τις έχουν κόψει κατά 50 και 60% οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Για να θυμόμαστε το σύνολο της οκταετίας τι έχασε ο κόσμος. Από εμάς δεν έχει χάσει τίποτα ακόμα στο θέμα των συντάξεων. Δεν λέτε τώρα αυτό. Με τον νόμο Κατρούγκαλο τώρα, το πρώτο πράγμα που περιείχε το τρίτο μνημόνιο ήταν μείωση κατά 1% του ΑΕΠ στις συντάξεις. Που έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό θα έγινε ήδη. Έγινε ήδη. Προσέξτε, μου επιτρέπετε. Ναι. Αυτό θα γίνει. Και εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει το 1% του ΑΕΠ. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει η μείωση των συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ. Το δημοψήφισμα είναι το βασικό. Βεβαίως, δημοψήφισμα είναι βεβαίως. Γιατί μετά. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει με τη συμφωνία αυτή τα στόχα. Εάν υπάρξει, θέλω να πω ναι στο δημοψήφισμα, δεν μπορεί να μην γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Θα είναι σαν οι βουλευτές να ακυρώνουν τη βούληση του λαού. Έχετε δίκιο, αλλά όλα τα βλέπουμε πια στην πολιτική. Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Βεβαίως. Άρα, να δούμε θα γίνει πότε και πώς το δημοψήφισμα. Ναι. Ελπίζω να είναι θετικό για τη συμφωνία, γιατί είναι αμοιβαία εποφελής αυτή η συμφωνία και για εμάς και για τους γείτονες, για τη σταθερότητα στην περιοχή. Και μετά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Ναι. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχουν κίνδυνοι. Στην Ελληνική Βουλή πιστεύω ότι υπάρχει διασφαλισμένη πλειοψηφία για να περάσει η συμφωνία, με βάση όσα ακούω από τους βουλευτές να λένε. Από διάφορους άλλους βουλευτές, λέτε, ναι. Και πιστεύω ότι αν αφήσουν τα κόμματα τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση και όχι με κομματικές ιδιοτέλειες και δεσμεύσεις, θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία στην Βουλή. Η κυβέρνηση θα ζητήσει 180. Όχι βέβαια, 180 είναι το Σύνταγμα. Δεν φτιάχνει η κυβέρνηση τις πλειοψηφίες. Ξέχνα το 180, 150. Η θεσμική προϋπόθεση της πλειοψηφίας, αν θα είναι ενισχυμένη ή όχι, αν θα είναι απλή, αν θα είναι απόλυτη, αν θα είναι σχετική, την καθορίζει το Σύνταγμα. Δεν έχουμε χώρες εθνικής ανεξαρτησίας για να θέλουμε 180 ψήφους.